Και γεφύρια θα μας κάνουν, και αυτό είναι κάτι το οποίο μάλλον θα το δούμε να συμβαίνει με ανακούφιση, αν και εφόσον υλοποιηθούν όλες αυτές οι δεσμεύσεις και όλα εκείνα τα οποία ξεκίνησαν από το 2006, τότε που η Υπουργός Εξωτερικών τότε της Ελλάδας, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, και ο Αμπντουλάχ Γκιούλ, ο ομολογός της από την Τουρκία, ξεκίνησαν να συζητούν για το ενδεχόμενο της κατασκευής της νέας γέφυρας των κήπων. Αυτό φαίνεται λοιπόν προδρομολογείται σιγά σιγά και ο Θανάσης Τσολάκης θα μας δώσει αμέσως τώρα τις ειδικότερες πληροφορίες. Θανάση. Η πληροφορία λοιπόν, Σταύρο, κυκλοφορεί σήμερα και περιμένουμε τις εξελίξεις στη συνάντηση που θα έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, με τον Τούρκο ομόλογό του τον επόμενο μήνα στη γειτονική χώρα, στην Τουρκία. Αν δεν κάνω λάθος, προβλέπεται να συμβεί αυτή η συνάντηση στις 5 Μαρτίου, Θανάση. Ακριβώς. Στη συνάντηση αυτή, λοιπόν, μεταξύ όλων των άλλων θεμάτων που θα συζητηθούν, θα συζητηθεί και η γέφυρα των κήπων, η καινούργια γέφυρα των κήπων, μάλλον. Και πρέπει να πούμε ότι έτσι ανοίγει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, γιατί αν τελικά το έργο υλοποιηθεί, θα μιλάμε τότε για έναν αυτοκινητόδρομο μήκους 924 μέτρων, πλάτος 22, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Θα μιλάμε για ένα δρόμο σύγχρονων προδιαγραφών, όπως δήλωσε και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, ο κύριος Σιμόπουλος. Αυτό βέβαια που θα φέρει μαζί της η γέφυρα είναι και ένα καινούριο τελωνείο, γιατί δεν θα κατασκευαστεί στο ίδιο σημείο. Θα χρειαστεί να γίνει μια μικρή μετατόπιση περίπου 15 μέτρων. Οπότε αναγκαστικά θα συνοδευτεί. Και αυτό μάλιστα το ζητάει η Τουρκία. Ακριβώς. Για κάποιο λόγο. Ναι. Το ζητάει η Τουρκία και αυτό αναγκαστικά θα. 15 μέτρα νότια προς τη θάλασσα θα κινηθεί λίγο η γέφυρα. Ναι. Αυτό θα συνοδευτεί και από ανακατασκευή των υποδομών του τελωνείου των κήπων. Και από εκεί και πέρα ο παλιός δρόμος, η παλιά γέφυρα, αυτή που ξέρουμε δηλαδή μέχρι σήμερα, την οποία κάποιοι τη χαρακτηρίζουν γέφυρα επαρχιακών προδιαγραφών, θα χρησιμοποιηθεί. Και είναι, Θανάση, δεν είναι και ό,τι καλύτερο, εν πάση περιπτώσει, για να συνδέει ουσιαστικά τη Δύση με την Ανατολή. Αυτό νομίζω πως εύκολα κανείς μπορεί να το συνάγει ο συμπέρασμα. Και σε ένα σημείο που είναι και μεγάλη εμπορική κίνηση, και κατά τους θερινούς μήνες υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση τουριστών. Τούρκων κυρίως που επισκέπτονται την Τουρκία από ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιώντας τους μεθοριακούς σταθμούς του Εύρου. Γενικά είναι ένας δρόμος που όλοι ξέρουμε ότι έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Αυτός ο δρόμος λοιπόν ενδεχόμενα να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά φυσικού αερίου, γενικότερα για κάποια δίκτυα και αγωγούς που σχεδιάζονται μεταξύ των δύο χωρών. Και βεβαίως εδώ πρέπει να λάβει δράση και η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί το φυσικό αέριο είναι ένα ζήτημα που έχει τεθεί πάρα πολλές φορές. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά έφτασε στο τέλος του και θα δούμε τις υποδομές να το χρησιμοποιούν και να το φέρουν στα σπίτια μας και στις επιχειρήσεις. Το έργο πάντως προϋπολογίζεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό που μένει τώρα βέβαια είναι να δούμε και την ολοκληρωτική επισφράγησή του μεταξύ των δύο πρωθυπουργών και κυρίως την έναρξη βεβαίως των εργασιών. Ναι. Και να προσθέσω και την εκτίμηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Άρη του Γιαννακίδη, ο οποίος συμμετείχε σε μια από τις συσκέψεις που έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα με αντικείμενο ακριβώς την γέφυρα. Αυτή την εκτίμηση την ακούσαμε σήμερα το πρωί στον Status, στο ραδιόφωνο, όπου ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Γιαννακίδης, μας είπε ότι εκτιμά πως μέχρι το τέλος του 2014 τη γέφυρα θα μπορούμε να την πατήσουμε, θα μπορούμε να την χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι μια εκτίμηση που μακάρι να επιβεβαιωθεί. Σε ευχαριστούμε, Θανάση.